Σήμερα έχει η συγκέντρωση διαμαρτυρία όλου του κόσμου. Είναι πολλοί κορυδαλιώτες, είναι οι δήμαρχοι της γύρω περιοχής. Ζητάμε να γίνει άμεσα η διακοπή της δίκης και να γίνει το δικαστήριο σε άλλο χώρο μακριά από τον Κορυδαλό. Τους λόγους τους έχουμε εξηγήσει. Να αναφέρω ότι είναι τέτοια επιθετικότητα των Χρυσαυγητών που στο πίσω μέρος των 88 στρεμμάτων του σχολικού χώρου χτυπήσανε φοιτητές που ερχόντουσαν από την Αθήνα για συμπαράσταση στην εκδήλωση του Δήμου και των Φορέων. Αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνη η πραγματοποίηση της δίκης επί 1,5 χρόνο σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, όπου 4.000 μαθητές του Κορυδαλού καθημερινά θα περνάνε μέσα από αυτές τις συνθήκες να πάνε στο σχολείο τους. Εκτός του γεγονότος ότι παραλύει η ζωή της πόλης, μια και είναι ο δρόμος που συνδέει η Σολομού, ο δρόμος των φυλακών, είναι ο δρόμος που συνδέει τον πάνω με τον κάτω Κορυδαλό και διασχίζεται καθημερινά από χιλιάδες πεζούς και οχήματα.